Να πάμε στην Κόρινθο, έτσι θα ξεκινήσουμε. Πήγαμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής εκεί στη Βάρη, στην Βάρκιζα, στη Βουλιαγμένη. Πάμε στην Κόρινθο, μας περιμένουν ο κύριος Στέλιος Γκλινιαδάκης και ο κύριος Γρηγόρης Παπαδόπουλος. Είναι πρόεδρος ο κύριος Γκλινιαδάκης της Ένωσης Κριτών Κορινθίας ο Ψιλωρίτης και ο κύριος Παπαδόπουλος, γραμματέας Ένωσης Κριτών Κορινθίας ο Ψιλωρίτης. Ποιον έχω αφήσει απ' έξω? Καλησπέρα. Έχετε αφήσει τον Νίκο το δασκαλάκι, το χοροδιδάσκαλο. Ακριβώς, Νίκος δασκαλάκης, χοροδιδάσκαλος. Να σας καλησπερίσουμε στην Κρήτη TV και να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ένας ιδιαίτερα δραστήριος σύλλογος. Καλησπέρα σας. Εμείς ευχαριστούμε για αυτήν την συνάντηση διαδικτυακή. Δεν ξέρω πώς νιώθει ένας κρητικός εκεί στην Αττική γενικά που επιθυμεί, που επιχειρεί να συνδεθεί και να συνομιλήσει μέσω του διαδικτύου, μέσα από μια τηλεοπτική εκπομπή με τους συμπατριώτες του. Είμαστε άτυχοι που έτσι δεν είμαστε μακριά από την Κρήτη. Παρ' όλα αυτά, κάθε καλοκαίρι την επισκεπτόμαστε. Αλλά είμαστε παράλληλα πολύ τυχεροί που έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με την Κρήτη μας, να μιλήσουμε με ανθρώπους δικούς μας, συμπατριώτες, και να σας ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά και να σας καλωσορίσουμε στην Ένωση Κριτών Κορινθίας, στην αίθουσά μας, όπου εδώ κάνουμε όλες τις δραστηριότητες. Εδώ είναι το αρχηγείο, να μπορώ να το πω έτσι. Βέβαια, βέβαια. Δεν ξέρω, έχετε μπει σε μια κανονικότητα, ομαλότητα? Σιγά σιγά μπαίνουμε, προσπαθούμε. Έχουμε ξεκινήσει τα χορευτικά. Σεβόμενοι φυσικά και τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας απέναντι σε αυτή την πανδημική κρίση που, όπως και όλους μας, έτσι και το σύλλογό μας, τους έχει φέρει εκτός δράσης. Τώρα σιγά σιγά έχουμε ξεκινήσει πάλι από την αρχή. Προσπαθούμε να επανέλθουμε στην κανονικότητα, προγραμματίζουμε τις δράσεις μας και σκεφτόμαστε έτσι το μέλλον. Μάλιστα, δεν ξέρω, μία ατάκα και από τον κύριο Παπαδόπουλο και από τον χοροδιδάσκαλο, αν θέλουν. Μία ατάκα, θες να πεις εσύ κάτι? Εγώ θα πω μια μαντινάδα, θα την πω μετά. Μαντινάδα, πάμε να την ακούσουμε. Πάμε, μαντινάδα. Ωραία, πρώτη μαντινάδα. Λέω, αφού είναι το σπίτι μου εδώ και η Κρήτη είναι μία, θα ήθελα ο πέμπτος της νομός να ήταν η Κορινθία. Να το. Μάλιστα. Τι ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, να περάσουμε. Μας έχετε ετοιμάσει κάτι να κλείσουμε κάπως έτσι? Ναι. Να πούμε καταρχάς ότι ξεκινάμε λίγο έτσι ξανά τις δράσεις μας την Κυριακή. Ναι. Που έχουμε τη γιορτή της Υπουγιάς. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε και το δικό μας καζάνι. Έχουμε και τους ειδικούς εδώ που μας βοηθούν. Τα σταφύλια μας είναι όλα από την ΕΜΕΑ, οπότε το να μένει στην Κορινθία είναι πολύ καλό, γιατί έχουμε αυτή την ύλη, το κορινθιακό σταφύλι, το οποίο είναι πασίγνωστο. Ναι. Και θα κάνουμε τη γιορτή εδώ στο Σύλλογο, όσο γίνεται λιγότερη, φυσικά με όλα τα μέτρα που πρέπει. Να μας στείλετε υλικό να το μεταφέρουμε εδώ, να το δημοσιοποιήσουμε. Ναι, βεβαίως, θα στείλουμε υλικό. Φυσικά, λοιπόν, μας έχετε ετοιμάσει κάτι? Τι θέλετε, να σας πούμε ό,τι θέλετε. Δεν ξέρω, μια κοντιλιά, δεν ξέρω, ό,τι είναι πιο έτσι, πιο γρήγορο. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε. Οπότε δηλαδή, οπότε μένουμε στη μαντινάδα. Οπότε θα μείνουμε στις μαντινάδες. Ναι, θα το κανονίσουμε. Βέβαια, λοιπόν, είναι χαρά μας να σας φιλοξενήσουμε ξανά, να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Για την τιμή που μας κάνατε και περιμένουμε υλικό από την εκδήλωση. Εννοείται. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και με αυτή την ξεχωριστή σύνδεση εκεί στην Κορινθία, Αττική βέβαια εγώ στην αρχή, έκανα λάθος, επηρεάστηκα από τη Βάρη και τη Βουλιαγμένη. Λοιπόν, πάμε σε break, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.